Η μέρα γιορτής στο σγουροκεφάλι του Δήμου Χερσονήσου με σύσσωμο το χωριό να τιμά τον επαμεινόντα Λαγκονάκη, τον ομογενή που με ποικίλους τρόπους έχει ευεργετήσει την τοπική κοινωνία. Μεγάλη ήταν η συγκίνηση στα εγγένεια του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Αγίας Τριάδας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε και κατασκευάστηκε στη μνήμη της εκλειπούσα συζύγου του Αδαμαντίας Λαγκονάκη. Και εγώ τους ευχαριστάω πάρα πολύ. Μ' αγαπάνε πραγματικά, αλλά και εγώ τους αγαπάω και έκανα και εγώ ένα μικρό δώρο να βάλω και εγώ ένα σημαδάκι στη ζωή, γιατί η γυναίκα μου το άξιζε. Το μήνυμα που σήμερα δίδει ο αγαπητός δωρητής ο κύριος Επαμεινώντας εδώ στην γενέτειρα της συζύγου του Αδαμαντία στο Σγουροκεφάλι είναι δύο λέξεις, τις οποίες σας παρακαλώ να πάρουμε όλοι ως μήνυμα. Δεν ξεχνώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η κληρονομιά που μας αφήνει ο πεθερός μου, Νόντας ο Λαγκονάκης. Πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει εργαστεί πολύ στη ζωή του, έχει καταφέρει πολλά και είναι ένα παράδειγμα που εμείς πρέπει να το ακολουθήσουμε. Ο Επαμεινώντας Λαγκονάκης έφυγε από την Ελλάδα με τη σύζυγό του Αδαμαντία το 1961 για να εγκατασταθεί στη Βοστόνη, εκεί όπου κατάφερε να επιτύχει επιχειρηματικά χωρίς ποτέ να ξεχάσει τον τόπο του. Ο ίδιος μίλησε στην Κρήτη TV για τις δύο του πατρίδες. Τα 10 χρόνια γύρισα εδώ να εγκατασταθώ, αλλά ήταν αλλαγμένα τα πράγματα τόσο πολύ που δεν μπορούσα να μείνω και ξαναγίνητα πίσω στην Αμερική και επήρα ένα μαγαζάκι το οποίο το μεγάλωσα, άνοιξα κι άλλα 15, πήγαινε όλα χαλά, μόνο ο Θεός με βοήθησε, γιατί τα γράμματα μου είναι λίγα, αλλά ό,τι έχω κάνει τα χρωστάω στο Θεό. Πάντα νόμιζα η Ελλάδα είναι το καλύτερο μέρος και είναι το καλύτερο μέρος, αλλά οι πολιτικές και το κράτος είναι όλα δύσκολα να κάνεις κάτι εδώ πέρα και έρχομαι εδώ, έχω αγωνία να έρθω, αλλά όταν έρθω θέλω να φύγω. Άμα έχεις δύο πατρίδες, ούτε στη μια κάνεις, ούτε στην άλλη. Το Πνευματικό Κέντρο θα φιλοξενήσει πλήθος πολιτιστικών και πνευματικών εκδηλώσεων προς όφελος της ευρύτερης περιοχής, ενώ προτεραιότητα αποτελούν πάντα τα παιδιά που ήδη απολαμβάνουν ποιοτικό χρόνο στους χώρους του. Κάνουν μαθήματα όπως ζωγραφικής, χειροτεχνίας, θεατρικό παιχνίδι και θέατρο. Μια τέτοια δωρεά προφανώς και βοηθάει όλη την τοπική κοινωνία, πόσο μάλλον εμάς που είμαστε φορέες πολιτισμού. Θεωρώ ότι είναι ένα στολίδι πλέον για το χωριό μας. Έφυγαν μέσα στην Αμερική με τη μακαριστή σύζυγό του, την Αδαμαντία, αλλά όπως ακριβώς το είπα, δεν έριξαν μαύρη πέτρα πίσω τους. Θυμόταν και θυμούνται τον τόπο τους και το δείχνουν χρόνια τώρα με κάθε τρόπο. Μεγάλη σημαντική για την προσφορά που έκανε ο κύριος Νόντας στο χωριό μας. Και κάναμε αυτό το έργο. Να του δίνει ο Θεός υγεία, να είναι καλά και τον ευχαριστούμε όλοι οι χωριανοί πάρα πολύ για το έργο το οποίο μας πρόσφερε.